Τόσο ο παππούς μου, όσο και εγώ, εκτιμούμε τα σχόλιά σας πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Η δημοσίευση αυτών των ιστοριών τον έχει ενθουσιάσει πραγματικά. Μάλιστα, μου είπε. Γνωρίζοντας ότι μπορώ επιτέλους να βγάλω από μέσα μου όλες αυτές τις ιστορίες που με στήχιωναν χωρίς να έχω επιπτώσεις από το τμήμα, νιώθω πολύ όμορφα. Είναι ωραία η αίσθηση. Ξέρω ότι τα ψωμιά μου είναι μετρημένα, αλλά θα προσπαθήσω να σας κρατήσω συντροφιά όσο περισσότερο μπορώ. Βεβαιωθείτε λοιπόν πως κάνετε εγγραφή στο κανάλι του μικρού και like στο βίντεο για να μην χάσετε καμία από τις επόμενες υποθέσεις. Λοιπόν, η πρώτη υπόθεση γρίφος ήταν το 76-77, κάπου εκεί. Περίπου ένα χρόνο αφότου έγινα detective. Καθόμουν στο γραφείο μου όταν ο αστυνομικός διευθυντής ήρθε και ψιθύρισε κάτι στο συναδελφό μου, τον Μάνθο, και ξανά έφυγε. Νομίζω σας έχω πει για τον Μάνθο. Θυμάστε τι του συνέβη. Ο Μάνθος έδειξε να δυσφορεί με αυτό που άκουσε. Τον ρώτησα τι έγινε. Αυτός σηκώθηκε και μου είπε να τον ακολουθήσω. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και εκεί ξεκίνησε να μου μιλάει. Θα προσπαθήσω να στα πω όσο καλύτερα θυμάμαι. «Στέφανε, όπως ξέρεις, είμαι detective 11 χρόνια». Ο παππούς μου είπε ότι δεν είχε πρόβλημα αν χρησιμοποιούσα το πραγματικό του όνομα. «Έχω λύσει πολλές υποθέσεις. Σίγουρα δεν είμαι ο καλύτερος detective που έχει υπάρξει ποτέ, αλλά είμαι πολύ καλός στη δουλειά μου. Σε γενικές γραμμές, αν υπάρχει δολοφονία, αργά ή γρήγορα θα πιάσω τον ένοχο. Βέβαια, μια φορά ο δολοφόνος ήταν ένα σκύλος, αλλά καταλαβαίνεις αυτό που θέλω να πω. Όμως, μερικές φορές υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορείς να βρεις τη λύση, όσο καλός και να είσαι. Μερικές φορές, τίποτα δεν βγάζει νόημα. Οι ενδείξεις θα σε οδηγήσουν σε αδιέξοδο και τα στοιχεία θα εγείρουν ακόμα περισσότερα ερωτηματικά αντί να δίνουν απαντήσεις. Έχεις όλες τις αποδείξεις μπροστά σου, αλλά είσαι ακόμα πιο μπερδεμένος από όταν δεν είχες κανένα αποδεικτικό. Γενικά στο τμήμα δεν τους αρέσει να ξεχωρίζουμε αυτές τις υποθέσεις. Δεν είναι πως σε υποχρεώνουν να μην μιλήσεις για αυτές, μην νομίζεις δηλαδή ότι πάω να σε τρομάξω ή κάτι τέτοιο. Απλώς προτιμούν να τις έχουν στην αφάνεια ώστε να μην τρομάζει ο κόσμος, καταλαβαίνεις. Τους έχουμε βγάλει και ένα δικό τους όνομα, ένα μικρό και ανόητο όνομα. Οι υποθέσεις γρίφη. Γιατί αυτό είναι. Γρίφη. Είναι αδύνατο να βρεις τη λύση. Μπορεί να τις έχεις ακούσει σαν όρο στο παρελθόν. Ολοκλήρωσε. Όντως είχα ακούσει για τις υποθέσεις γρίφους. Αλλά ποτέ δεν είχα μάθει τι πραγματικά είναι. Οδηγούσαμε προς την νότια πλευρά της πόλης, στην περιοχή που είναι τα χωράφια, ξέρεις. Διασχίζαμε αρκετή ώρα έναν παρατημένο χωματόδρομο που έκοβε στη μέση τεράστιες εκτάσεις καλαμποκιού και τελικά μετά από λίγο ξεπρόβαλε μπροστά μας το σπίτι, η σκηνή του εγκλήματος. Παντού υπήρχε κίτρινη ταινία και ο τόπος ήταν γεμάτος από αστυνομικούς και το εγκληματολογικό. Μόλις βγήκαμε από το αυτοκίνητο, πέσαμε πάνω στον διευθυντή. Δεν είχα συνηθίσει να τον βλέπω σε τόπους εγκλήματος, αλλά ο Μάνθος μου εξήγησε πως όταν έχουμε κάτι πολύ περίεργο, ειδοποιούμε και τους υψηλόβαθμους. Ο διευθυντής απλά κούνησε το κεφάλι του και μας είπε μόνο «καλή τύχη». Μέχρι να μπούμε στο σπίτι, περάσαμε δίπλα από αρκετούς συναδέλφους. Έπιανα φράσεις του τύπου «δεν βγάζει νόημα» και «μα πώς είναι δυνατόν». Τέτοια πράγματα. Κατάλαβα πως κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά, αλλά ακόμα δεν είχα δει τον λόγο που βρισκόμασταν εκεί. Μπήκαμε στο σπίτι λοιπόν και μερικές μονάδες στέκονταν στο χόλ της εισόδου. Αυτό το σπίτι ήταν, μάλλον δεν ήταν και πολύ ωραίο μέρος. Αρχικά δεν ήταν ολοκληρωμένο. Εκτός από 2-3 δωμάτια, όλη η υπόλοιπη οικοδομή ήταν λες και είχε μείνει στη μέση. Στη συνέχεια ανεβήκαμε στον δεύτερο όροφο, ζητώντας παράλληλα από έναν αστυνομικό να μας εξηγήσει την κατάσταση. Αυτός μας είπε πως δουλεύει ήδη 2 χρόνια σε αυτή τη θέση, αλλά αυτό είναι πραγματικά το χειρότερο που έχει δει. Μας οδήγησε σε μια κρεβατοκάμαρα και πριν εισέλθουμε στο χώρο, μας είπε να προετοιμαστούμε καλά για αυτό που θα δούμε. Δεν θυμάμαι τι περίμενα ακριβώς. Πιθανώς πολύ αίμα ή κάποιον με την κοιλιά ανοιχτή. Ξέρεις κάτι τέτοιο. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Το δωμάτιο ήταν πεντακάθαρο. Έλαμπε
σαν να το είχες περάσει με 10 μπουκάλια χλωρίνη. Η κρεβατοκάμαρα ήταν άδεια εκτός από ένα μικρό επιπλάκι, σαν αυτά που ακουμπάς στην τηλεόραση. Ναι, ήταν μόνο αυτό το επιπλάκι και πάνω του υπήρχαν πολλά ιατρικά εργαλεία. Νηστέρια, ψαλίδια, κλωστές για ράματα, επίδεσμοι και όλα τους ήταν πεντακάθαρα και τακτοποιημένα, όπως όταν ξεκινάει ένα χειρουργείο. Βέβαια, δεν μας κάλεσαν για ένα υποτιθέμενο χειρουργείο. Υπήρχε και ένα πτώμα. Το πτώμα βρισκόταν καθιστό στο πάτωμα με την πλάτη να κουμπάει στον τοίχο. Τα πόδια του ήταν ραμμένα στον κορμό του. Ήταν πολύ πιο ανοιχτόχρωμα από ότι το υπόλοιπο σώμα του. Φαινόταν δηλαδή ξεκάθαρα πως είναι από κάποιον άλλον. Και πάλι όμως δεν υπήρχε αίμα, αλλά παράλληλα υπήρχαν ενδείξεις ότι η εγχείρηση, αν θες να το πούμε έτσι, είχε γίνει σε αυτόν ακριβώς το χώρο. Ακόμα πιο περίεργο ήταν πως και το ένα χέρι ήταν ραμμένο, αλλά μόνο το ένα, το αριστερό. Το δεξί χέρι αυτού του σώματος άνοικε στον αρχικό του ιδιοκτήτη και κρατούσε μία βελόνα με ράμα πάνω της, σαν να προσπαθούσε ο ίδιος να κάνει αυτά τα ράματα. Το πρόβλημά μας όμως ήταν πως στο χώρο δεν υπήρχαν ούτε τα πόδια ούτε το χέρι του νεκρού. Βέβαια, όσο άσχημο κι αν ήταν το θέαμα, η μυρωδιά ήταν ακόμα χειρότερη. Ήταν η πιο βαθιά μυρωδιά νεκρού σώματος που είχα συναντήσει ποτέ μου μέχρι τότε. Πάμε τώρα στην νεκροψία. Η κατάσταση του σώματος ήταν δύσκολο να μας δείξει την αιτία θανάτου, αλλά το επίπεδο αποσύνθεσης στο εξωτερικό του έδειχνε πως είχε πεθάνει μόλις λίγες ώρες πριν φτάσουμε στη σκηνή. Δεν θυμάμαι ποιος μας είχε καλέσει και τι είχε προηγηθεί, αλλά το σώμα ήταν ακόμα φρέσκο. Ωστόσο, στο εσωτερικό του σώματος τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Η αποσύνθεση φαίνεται πως είχε ξεκινήσει τουλάχιστον ένα μήνα πριν, σαν να καθόταν στη στάση που τον βρήκαμε για πάνω από ένα μήνα. Τώρα δεν ξέρω πόσα γνωρίζεις για την ανθρώπινη αποσύνθεση, ελπίζω όχι πολλά, αλλά συμβαίνει σταδιακά. Αμέσως μετά το θάνατό σου, τις πρώτες μέρες, δεν συμβαίνουν πάρα πολλά. Στη συνέχεια θα αρχίσει να φουσκώνει το σώμα και τα σχετικά. Μετά από περίπου μια εβδομάδα, το δέρμα σου θα αρχίσει να μαυρίζει. Αλλά στο εσωτερικό, τα όργανά σου θα αρχίσουν να σαπίζουν και να διαλύονται. Ακούγεται πολύ χοντρό, το ξέρω, αλλά έτσι τον βρήκαμε. Το εξωτερικό του σώματος ήταν εντάξει, όσον αφορά την αποσύνθεση, αλλά το εσωτερικό του ήταν απλά... δεν ξέρω πώς να το πω, ήταν απλά σμπαράλια. Όλα τα όργανα σάπια σε μία μάζα. Δεν έβγαζε νόημα. Ο πρώτος μου γρίφος, λοιπόν, είχε ξεκινήσει. Και ακόμα περισσότερο από αυτό, θυμάσαι που σου είπα πως δεν υπήρχε σταγόνα αίματος πουθενά. Είναι επειδή ούτε το ίδιο το σώμα είχε αίμα μέσα του. Είχε γίνει πλήρης αφέμαξη. Αν δεν το έβλεπα με τα ίδια μου τα μάτια, θα σου ορκιζόμουν πως ήταν απλώς ένα κέρινο ομοίωμα ή κάτι τέτοιο. Όμως δεν σταματάει εκεί. Βγαίνοντας έξω, παρατηρήσαμε μία ομάδα αστυνομικών να έχει μαζευτεί γύρω από έναν πλάτανο, στο πίσω μέρος του σπιτιού. Ο αστυνομικός που μας είχε συνοδεύσει στον επάνω όροφο, μόλις μας αντιλήφθηκε μας πλησίασε. Μας είπε πως δεν τελειώσαμε ακόμα. Υπήρχε και κάτι άλλο που έπρεπε να δούμε. Το πλήθος των αστυνομικών άνοιξε ένα μονοπάτι για να περάσουμε. Δεν ήξερα αν ήθελα όντως να δω τι αντίκριζαν, αλλά δεν είχα και επιλογή. Οι περισσότεροι έλεγαν «Θεέ μου» και «Δεν είναι δυνατόν» και τα συναφή. Ο Μάνθος περπατούσε μπροστά μου. Σε κάποιο σημείο πάγωσε. Είναι σαν να του κόπηκε η ανάσα με αυτό που είδε. Όταν σήκωσα το βλέμμα μου, κατάλαβα απολύτως την αντίδρασή του. Υπήρχε ο κορμός και τα πόδια ενός σώματος μέσα στην κουφάλα του δέντρου. Τα υπόλοιπα μέλη ήταν δεμένα στα κλαδιά του δέντρου. Στη βάση του είχε σχηματιστεί μια λίμνη αίματος. Τελικά βρήκαμε ότι το πτώμα ήταν πιο φρέσκο από το προηγούμενο. Το πιο τρελό απ' όλα, ο τύπος στο δέντρο είχε πεθάνει από ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Α, και πριν το ξεχάσω, ήταν και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ο τύπος μέσα στο σπίτι με τα ραμμένα πόδια, δεν καταφέραμε ποτέ να βρούμε την ταυτότητά του. Ούτε από πού προήλθαν τα ραμμένα άκρα.